Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Εύχομαι η χάρη του Παναγίου Θεού να φωτίζει, να εμπνέει και να οδηγεί τη ζωή μας. Να μας καλεί πάντοτε σε μετάνοια, ταπείνωση και αυτογνωσία. Γιατί μόνον έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε τον κόσμο, τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Εύχομαι η χάρη του Θεού να περισκέπει όλους σας και να χαριτώνει τη ζωή σας και να νοηματοδοτεί την πορεία του βίου σας. Το σημερινό Ευαγγέλιο που θα ακουστεί στους ναούς διαπραγματεύεται ένα φοβερά επίκαιρο και πάντοτε σοβαρό θέμα. Υποκριτά, λέει ο Κύριος στον αρχισυνάγωγο. Έκοστος ημών το Σαββάτο λύει τον βούν αυτού ή τον όνων από τη σφάτνης και απαγαγών ποτίζει? Ένα ερώτημα ουσιώδες. Ο αρχισυνάγωγος, η προσωπικότητα που είχε αποστολή να στέκεται ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο, παίρνει στάση εχθρική και αντιμάχεται και τον Θεό και τον άνθρωπο. Ο Κύριος απλώνει τις ακτίνες αγάπης του, ποτίζει την πονεμένη καρδιά με τη δροσιά του ελέους του. Μόλις αντικρίζει την κουβαριασμένη γυναίκα που τη συγκύπτουσα και μη δυναμένη ανακύψει στο παντελές, ένα ύψιλον δηλαδή, στυλώνει το θεϊκό βλέμμα του κατά πάνω της και της λέει: «Γυναίκα, απολέλησε της ασθενίας σου. Γυναίκα, όρθωσε το κορμί σου και κοίταξε θαρετά και χαρούμενα το Θεό και τους διπλανούς σου». Εκείνη σκυμμένη 18 ολόκληρα χρόνια μονομιάς λύθηκε από το δεσμό του βασανισμού της και στάθηκε ολόρθη στα πόδια της. Γέμισε με χαρά, ακτινοβόλησε την ευτυχία της και την ευγνώμονη διάθεσή της. Και τότε ο αρχισυνάγωγος, ο αρχηγός της συναγωγής δηλαδή, μπήκε στην καταχνιά και στη ζάλη. Ο άνθρωπος που είχε την εντολή και το χρέος να διαβάζει και να ερμηνεύει τον νόμο του Θεού, να διδάσκει το λαό και να λατρεύει τον Κύριο, γιατί θεράπευσε την άρρωστη κατά την ημέρα του Σαββάτου, κακίζει και τον λαό, γιατί αναζητούσε το θεϊκό έλεος και τη σωτηρία κατά την ημέρα που έπρεπε να καταπαύσει από τα έργα και να δείτε στην λατρεία του Θεού, αλλά και τον ίδιο τον λυτρωτή και Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτή η συμπεριφορά θίγει ένα πρόβλημα μεγάλο στην ιστορία του λαού του Θεού και στην ιστορία της Εκκλησίας. Υποκριτά. Δεν είναι αυτονοητό ότι ο άνθρωπος, ο χρησμένος σαν υπηρέτης του Θεού, έχει πάντα τη σφραγίδα της γνησιότητας. Το αξίωμα δεν ταυτίζεται με την ανώθευτη πνευματικότητα. Είναι δυνατόν να κλέψει κανείς την τιμή, να νομίζει τη δωρεά του Θεού δια χρημάτων κτάστε, όπως γράφει στις πράξεις των Αποστόλων Ευαγγελιστής Λουκάς, να περιβληθεί με νόθο τρόπο το ρούχο του ιερέα, να τολμήσει να ιερουργήσει τα πανάχραντα μυστήρια δίχως να αναπαύεται σε αυτόν το Πνεύμα το Άγιο, να φέρει στα χείλη του τον Ευαγγελικό Λόγο χωρίς ο λόγος αυτός να έχει ποτίσει τα κατάβαθα της ψυχής του, να κρατήσει στο χέρι το τιμόνι το νοητό της Εκκλησίας δίχως να είναι ο διαλεχτός ποιμένας Ιησού Χριστού. Θέλετε, αγαπητοί, να αποδώσετε την αλλίωση της γνήσιας ιερατικής εικόνας στην παρουσία ύποπτων προσωπικών επιδιώξεων? Θέλετε να τη συνδέσετε με την αστοχία και το ξεγλίστρημα κατά τη διάρκεια της διακονίας? Θέλετε να εκφράσετε ανοιχτά την υποψία πως ο αποτυχημένος λειτουργός είναι εξάρτημα των σκοτεινών δυνάμεων που σπρώγνουν τους πράκτορές τους στις ιερές βαθμίδες με το σκοπό να διασύρουν και να αποδυναμώσουν την Εκκλησία? Δεν θα κάνατε πράξη ασύνετη ή παράλογη αν επιτρέπατε να τρέξει ο λογισμός σας σε αυτά τα κανάλια, σε αυτές τις σκέψεις. Όμως, αποφεύγοντας τη λεπτομεριακή ανάλυση, πρέπει να πούμε πως η παρουσία αναξίων ιερουργών στο πάναγνο περίβολο της Εκκλησίας είναι μια πραγματικότητα αντίρρητη. Σε αυτόν τον χώρο, τον τόσο ιερό, τον τόσο φρικτό, διαφεντεύουν μερικές φορές άνθρωποι που αντί να υπηρετούν το Θεό και να χειραγωγούν στην αλήθεια τους ανθρώπους, αντιμάχονται και τον Θεό και τους ανθρώπους. Έμποροι των θείων, δωρημάτων, εκμεταλλευτές της πνευματικής αγωνίας του λαού, κακόγουστες κούκλες, ντυμένες με τα διάσημα της ιεροσύνης και της αρχιεροσύνης χωρίς
τη μορφοποίησή της ιερατικής καρδιάς και χωρίς την καλλιέργεια του ιερατικού φρονήματος. Ο Απόστολος Παύλος, ο γνήσιος Απόστολος Ιησού Χριστού, δια θελήματος Θεού, όπως λέει ο ίδιος στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, χτυπάει το σήμαντρο και επισημαίνει την επικείμενη παρουσία των παραχαρακτών της ιερατικής εξουσίας. «Εγώ γαρίδα τούτο», λέει, «ότι εισελεύσονται μετά την άφηξήν μου λύκη βαρύς εις ημάς μη φιδόμενη του ποιμνίου», καταγράφεται στις πράξεις. «Αντί για ποιμένες θα ορμήσουν οι λύκοι, που δεν θα καίγονται από την αγάπη και δεν θα τους δραστηριοποιεί ο πόνος και τη σωτηρία του ποιμνίου». Μα και πριν την κατάθεση της συνταρακτικής αυτής μαρτυρίας του Αποστόλου των Εθνών Θείου Παύλου, δεν σας κάνει εντύπωση η αντίδραση των ποιμένων του Ισραήλ στην παρουσία και στο λυτρωτικό έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του αναμενωμένου Μεσσία, του προφητευμένου Μεσσία? Το κάθε θαύμα που πραγματοποιεί ο Κύριος θα ακολουθεί μια αντίδραση των γραμματέων και των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων, όλων εκείνων που είχαν την ευθύνη για την ορθή διδαχή, για το σωστό προσανατολισμό του λαού του Θεού. Και κάθε φορά που εκφράζεται ανοιχτά ή διαμορφώνεται στα μυστικά βάθη της ψυχής η αντίδραση, ο Κύριος διατυπώνει τον δρυμή έλεγχο, στιγματίζει τους ανάξιους φορείς του ποιμαντικού λειτουργήματος και καταδικάζει τη συμπεριφορά τους. «Ουέιμιν, γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ, ότι κλείεται την βασιλεία των ουρανών έμπροσεν των ανθρώπων, ημείς γαρ ουκ εισέρχεστε, ουδέ τους ερχομένους αφίεται εις ελθήν», λέγει προς το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Και είμαστε υποχρεωμένοι να σημειώσουμε και τούτο το εντυπωσιακό και σημαδιακό. Σε ολόκληρο το Ευαγγέλιο, σε όλο το φάσμα της δασκαλίας του Κυρίου μας, δεν συναντάμε ούτε ένα λόγο σκληρό που να εκτοξεύεται ενάντια στον αμαρτωλό άνθρωπο. Υπάρχουν όμως λόγοι πολλοί και καυτοί που απευθύνονται στους κακούς ποιμένες, στους παραχαράκτες της ιεροτάτης διακονίας, στους γραμματείς και τους φαρισαίους και τους σαδουκαίους, στους ποιμένες του λαού του Θεού. Ο σαρκωμένος λόγος του Θεού κάλυψε με την αγάπη του τη συντριβή και την ντροπή του κάθε αμαρτωλού, μα γύμνωσε τη μικρότητα και την υποκρισία των αναξίων εκπροσώπων της παλαιοδιαθηκικής ιεροσύνης. «Είσαστε υποκριτές», τους είπε, «γιατί λέγετε και ου ποιείτε, λέτε αλλά δεν πράτετε». Υποκριτά λοιπόν. Ο κλήρος, ο έλεγχος που απευθύνει ο Κύριος στον αρχισυνάγωγο, γιατί το ψεύτικο προσωπείο της προσωπικότητος δεν νόθεψε μόνο το αξίωμα αλλά και τη διδασκαλία του Θεού από αυτόν τον άνθρωπο. Ο αρχισυνάγωγος στάθηκε ένας φορέας ανάξιος της εξουσίας και ένας σκεύος που ανάμειξε την αλήθεια με την πλάνη, την εντολή του Θεού με τη δική του κοντόφθαλμη και μικροπρεπή διδαχή. Ο Κύριος θεραπεύει τη γυναίκα, κάνει ένα θαύμα αγάπης για να λυτρώσει το πονεμένο και εξουθενωμένο πλάσμα του, την πονεμένη και άρρωστη για τόσα χρόνια γυναίκα. Και ο προϊστάμενος της λατρείας της συναγωγής, αντί να χαρεί και να μετάσχει στη δοξολογία και στην ευχαριστία, συνοφριώνεται και αφήνει να στάξει από τα χείλη το φαρμάκι της διαμαρτυρίας. Ο νόμος της αγάπης, η πρώτη και έσχατη εντολή του Μωσαϊκού νόμου, δεν βρίσκει χώρο στην ψυχή του. Η δύναμη που εκπορεύτηκε από τον Θεάνθρωπο και ανόρθωσε μονομιά στο κυρτωμένο σώμα της γυναίκας δεν ξύπνησε τη συνείδησή του. Το ιλαρό βλέμμα του Σωτήρα δεν ξεσκότησε το θολωμένο λογισμό του. Αντίθετα, το πάθος τον σκότησε περισσότερο και προσπάθησε να επιβάλει την αρρωστημένη αντίληψή του και το παθιασμένο θέλημά του με λόγια που νόμιζε πως τα άντλησε από το πηγάδι των γραφών, ο δυστυχής. Έλεγε το όχλο, «Έξι μέρε εισήν, ενές διεργάζεστε, εν ταύτε σου ερχόμενοι, θεραπεύεστε, και μη τη ημέρα του Σαββάτου». Η αναφορά του στα κείμενα του νόμου ήταν μια πλάνη
και μια προσπάθεια να παραπλανηθεί ο λαός. Έναν ντύμα ασέβειας για να καλύψει το σαράκι της ζήλιας και τη φλόγα του μίσους που κατάτρωγαν τα σωθικά του, όπως και όλων των ηγητώρων του Ισραήλ εναντίον του αληθινού Μεσσία. Και ο Κύριος που ξέρει τις καρδιές και διαβάζει τους λογισμούς τον αποκαλύπτει. Δημοσιεύει το πάθος του και την υποκρισία του. Υποκριτά του λέει: «Έκαστος ημών το Σαββάτο, ούλοι τον βούν αυτού ή τον όνων από τη φάτνης και από αγών ποτίζει. Ταύτην δε θυγατέρα Αβραάμ ούσα, ενέδυσε ο Σατανάς ιδού 18 έτη, ουκέδη λυθήνε από του δεσμού τούτου τη ημέρα του Σαββάτου». Καταλυτικό ερώτημα. Έλεγχος άμεσος, δρυμής. Γιατί ο αρχισυνάγωγος αλλίωσε και το λειτουργήμά του και τη διδασκαλία του νόμου του Θεού. Το πρόσωπο δεν είναι άσχετο με τις αλήθειες που αναμεταδίδει. Η βρύση δεν είναι ανεξάρτητη από την ποιότητα του νερού που περνάει από το στόμιό της. Αν η βρύση μολυνθεί, το νερό ακόμη και αν έρχεται από κρυστάλλινη πηγή θα καταντήσει μολυσμένο. Η αρχική του καθαρότητα θα νοθευτεί και αντί για σωτήριο μπορεί να καταντήσει επικίνδυνο. Και ο υπηρέτης της Εκκλησίας που έχει σαν αποστολή να είναι το στόμα του Θεού και η βρύση της αληθείας, αν νοθεύσει το προσωπικό του πνευματικό βίωμα, θα φτάσει κάποτε να νοθέψει και τη διδαχή του Ευαγγελίου. Δεν θα έχει το θάρρος να κηρύξει καθαρή την αλήθεια, να μιλήσει με πραγματικότητα και γνησιότητα. Δεν θα ζυμώνεται με το «Είναι του ο θεϊκός λόγος» και οι προφητικές φωνές έτσι που να βγαίνουν σαν γλυκύτατη εμπειρία και σαν απάβγασμα του εσωτερού φωτισμού. Η διδασκαλία του και το κήρυγμά του θα είναι εκπλήρωση κάποιου τύπου, στεγνό αναμάσιμα κειμένων που κάπου διάβασε και που ποτέ δεν προσπάθησε να βιώσει. Επιλογή κομματιών που διευκολύνουν τη στήριξη των προσωπικών αντιλήψεων και αποφυγή αναφοράς σε θεμελιακά κείμενα των γραφών που αποτελούν έλεγχο για τις πλάνες και τις ηθικές εκτροπές της ανθρωπότητος και του κόσμου. Καθώς η ακοή μας συλλαμβάνει αυτή τη μορφή που απευθύνεται σε έναν προϊστάμενο της λατρευτικής κοινότητας και δάσκαλο του λαού του Ισραήλ από τον Κύριό μας, τρομάζομαι. Ξεδιπλώνεται μπροστά μας ένας δυνατός προβληματισμός της Εκκλησίας και μια ισχυρή αφορμή αγωνίας όλων μας. Δεν είναι καθόλου τυχαία η προβολή αυτού του χρονικού μέσα από τις σελίδες της Καινής Διαθήκης του Ευαγγελίου. Η περίπτωση είναι τυπική. Επαναλαμβάνεται συχνά και γίνεται αφορμή πικρίας και ανησυχίας στο σώμα της Εκκλησίας επί 2000 τώρα χρόνια. Και η καταχώρησή του στα απομνημονεύματα των Αποστόλων αποτελεί μια θεόπνευστη υπόμνηση προς όλους μας, ανεξαιρέτως. Έχουμε όλοι μας το χρέος να ελέγξουμε τις περιπτώσεις της νοθείας και να μην αποδεχθούμε σαν λειτουργούς των ιερών μυστηρίων και σαν δασκάλους μας εκείνους που νοθεύουν το βίωμα και τη διδαχή του Ευαγγελίου. Πρώτοι εμείς οι υπηρέτες του Θεού, οι φορείς του Λόγου και οι διάκονοι των μυστηρίων έχουμε το βαρύ χρέος να αναζητήσουμε και να βιώσουμε τη γνησιότητα του Λόγου του Θεού. Δεν είναι επιτρεπτό να ζούμε στη συμβατικότητα. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να διαστέλλουμε την προσωπική μας ζωή από τη διακονία μας και τη διδαχή μας. Και όταν δεν ζούμε την ευαγγελική αλήθεια δεν μας ασφαλίζει τίποτα από την παραχάραξή της και την οθεία της. Όμως και τα λαϊκά αδέλφια μας, όλοι εσείς, έχετε ένα σοβαρότατο και λεπτότατο καθήκον να εξεκριβώνετε κάθε φορά την τιμιότητα και τη γνησιότητα των ποιμένων σας. Να ερευνάτε αν είναι πιστοί μαθητές του Κυρίου μας και ενσυνείδητοι φορείς του μηνύματός του. Ο καθένας που έρχεται έχοντας ρηγμένο πάνω του στον νόμο του το χιτώνα της ιερατικής τιμής δεν είναι αυτονόητα και γνήσιος ιερέας. Και ο καθένας που παίρνει στο στόμα του τα ψήγματα του Ευαγγελικού Λόγου δεν είναι οπωσδήποτε και δάσκαλος της αληθείας. Έχουμε χρέος λοιπόν
να ερευνούμε τη γνησιότητα της ταυτότητός του, του βίου του και της διδαχής του και ύστερα να πλησιάζουμε στην πηγή του στόματος του και της καρδιάς του, το αγγείο της ψυχής μας, για να το γεμίσει με το γάργαρο νερό της αληθείας του Θεού. Ο Κύριος μας παραγγέλει, προσέχετε από των ψευδοπροφητών, ήτιν εσέρχονται προς ημάς εν ενδύμαση προβάτων, έσωθεν δε είναι λύκη βαρύς. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, οι ψεύτικοι προφήτες κρύβουν μέσα τους το λύκο και φορούν το ρούχο του άκακου αρνιού. Μην τους εμπιστεύεστε λοιπόν και μην τους δέχεστε. Μην εντυπωσιάζεστε από την εξωτερική περιβολή και μην γίνεστε θύματα της δολιότητός τους. Και συνεχίζει με την υπόδειξη ο Κύριος μας. Από τον καρπόν αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Βλέποντας τους καρπούς, τη ζωή τους, τα έργα τους, θα γνωρίσετε την ταυτότητά τους. Προσέχοντας την καθημερινή έκφραση του βιώματός τους, θα διακρίνετε την προέλευση και τις προθέσεις τους, την αυθεντικότητα ή όχι της ζωής τους. Και σε άλλη περίπτωση σήμανε τον κίνδυνο και προσέταξε, προσέχετε από τον γραμματέον, των θελόντων περιπατήν εν στολές και φιλούντων ασπασμούς εν τες αγορές και πρωτοκαθεδρίες εν τις εναγωγές και πρωτοκλησίας εν τις δείπνης, ή οι οποίοι δηλαδή κατεσθίουσι τα σοικίες των χειρών και προφάσι μακρά προσεύχονται, αρπάζουν τα σπίτια των χειρών και των ορφανών και μετά προσεύχονται οι δύσμυροι. Η τακτική να αποδεχόμαστε τους ποιμένες χωρίς έρευνα και μετά να σπαταλούμε το χρόνο μας σε στήρα κριτική δεν είναι σύμφωνη με την προσταγή του Κυρίου μας. Και η πρακτική να σκανδαλιζόμαστε από τη συμπεριφορά των αναξίων λειτουργών και να μακρύνουμε το βήμα μας από τον τόπο λατρείας και της θυσίας που είναι η Αγία μας Εκκλησία δεν δικαιώνεται και δεν νομοποιείται από το γεγονός της αναξιότητας των ρασοφόρων. Έχουμε υποχρέωση να διακριβώνουμε την γνησιότητα των εργατών της Εκκλησίας και να σώζουμε την καθαρότητα του θυσιαστηρίου και την ακεραιότητα της δασκαλίας που μας παρέδωσαν οι Άγιοι Αποστολοί και οι Θεοφόροι Πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας. Αγαπητοί τηλεθεατές, αυτό το πρόβλημα ήταν χθεσινό και είναι και σημερινό και θα είναι αιώνιο. Γιατί είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε καλή ή κακή χρήση της ελευθερίας μας. Από τότε που έλεγξε ο Κύριος τον Αρχισυνάγωγο και πρόσταξε τους μαθητάς του να προσέχουν την προέλευση και την ποιότητα των ποιμένων και των προφητών και των λειτουργών των αγιαστικών μυστηρίων, το χρέος της προσοχής και της επιλογής βαρύνει ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας, όλους μας. Και εμένα και σας και όλους. Στην εποχή των Αποστόλων και στην εποχή των φωτισμένων πατέρων μας, των θεοφόρων και θεοειδών και στα διαστήματα της απουσίας των αγιασμένων φυσιογνωμιών, το ενδεχόμενο να περάσουν την πύλη της ιερής οικοδομής πρόσωπα ακατάλληλα ή έμποροι της λαϊκής ευσέβειας δεν ξεπεράστηκε, γιατί και πάλι επαναλαμβάνω, είμαστε ελεύθεροι να δεχόμαστε ή να απορρίπτουμε. Ο λόγος του Μεγάλου Αποστόλου, του Θείου Παύλου, που μνημονεύσαμε πριν από λίγο και που αναγγέλει την επιδρομή των λύκων, είναι μια προφητεία του μάρτυρα της Εκκλησίας και Πατέρα όλων μας. Μας λέει αυτό που θα συμβεί. Μπαίνουν οι λύκοι μέσα στην Εκκλησία. Πόσο το σώμα της Εκκλησίας είναι προετοιμασμένο να αντιδράσει και να τους διώξει μακριά. Ίσως να έσπειρα στις ψυχές σας ανησυχία και μελαγχολία. Όμως το ίδιο το Ευαγγέλιο μας ενημερώνει και μας προβληματίζει και δεν δικαιούμαστε να παραθεωρούμε την ενημέρωση που μας κάνει και την προσταγή που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Αδελφοί μου, έχουμε ένα μεγάλο χρέος, όπως είπαμε, να προωθήσουμε στην Εκκλησία αγιασμένες υπάρξεις, ψυχές καθαρές, ο νουκινάξιος ο κόσμος, τα παιδιά μας, να τον ουθετήσουμε, να τα μεγαλώσουμε, να τα πληρώσουμε με τη χάρη του Θεού, βλέποντας τη δική μας ζωή, το δικό μας παράδειγμα, και τότε να τα οδηγήσουμε στο θυσιαστήριο. Είναι μεγάλη η ευθύνη όλων μας
για να έχουμε αξίους και αγίους ιερείς και αρχιερείς και διακόνους του ευχαριστιακού σώματος. Ο παλαιός Ισραήλ απέτυχε. Η αντίληψη και το μίσος και η εμπάθεια του αρχισυναγόγου και όλων των γραμματέων και φαρισαίων που σταύρωσαν τον Υιόν του Θεού συνεχίστηκε μέσα από το Σαχεντρίν έως τις ημέρες μας. Και βλέπει κανείς αυτό το πάθος κατά του Θεού, του αληθινού Θεού, να μετατρέπεται σε πόλεμο, σε μίσος, σε εμπάθεια. Είναι τραγικό αυτό που συνέβη και που συμβαίνει. Αλλά καλούμαστε να αντιδράσουμε πνευματικά, να αγαπήσουμε την αυθεντικότητα και τη γνησιότητα της ζωής και έτσι να κοινωνήσουμε τον αιώνιο Θεό και μέσα από αυτό το βίωμα να διδάξουμε και τους αδελφούς μας και να τους οδηγήσουμε εμπνέοντάς τους ιερατική κλίση που ο Θεός έχει εμφυτεύσει στις καρδιές τους και καλλιεργώντας στο μέτρο της δικής μας ευθύνης για να γίνουν άξιοι λειτουργοί του θυσιαστηρίου. Ο μεγάλος προφήτης Δανιήλ, που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε την μνήμη του, προφήτευσε για την έλευση του Μεσσίου επακριβώς τον χρόνο, με εκείνη την υπέροχη προφητεία με τους 390 χρόνους, τις 70 εβδομάδες ετών. Και από την ανοικοδόμηση των Ιεροσολύμων από τον βασιλέα Αρταξέρξη μακρόχειρα, των Ασσυροβαβυλωνίων. Την ημέρα και την ώρα και τον χρόνο που είπε ο προφήτης Δανιήλ, ο Μεσσίας ήλθε. Κοιτάξτε όμως τον Ισραήλ, τους άρχοντας, τους νομοθέτας, τους Σαδουκαίους, τους Φαρισαίους, τους αγραμματείς, δεν τον δέχθηκαν. Γιατί ήταν κάλπικοι, ψεύτικοι, υποκριτέ. Αυτό δυστυχώς μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Γι' αυτό σας καλώ όλους, πρώτα τον ταπεινό μου εαυτό και μετά όλους εσάς, να υψώσουμε ένα φράγμα απέναντι στην υποκρισία και το ψέμα και αγωνιζόμενοι πνευματικά με τη χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος να προωθούμε στο Ιερό Θυσιαστήριο και στον αμόμητο χώρο των μυστηρίων του Θεού αγνούς ανθρώπους και καθαρμένους, πιστούς, αγωνιστές της αιωνίας ζωής. Προσευχηθείτε λοιπόν για αυτό το γεγονός. Προσευχηθείτε και αγωνιστείτε. Ο Θεός να σε ευλογεί πάντοτε. Χαίρετε.